την έντονη δυσαρεσκία του για τη στάση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με την προσπάθεια επαναφοράς του ζητήματος ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων και της αναζήτησης ευθυνών, στο οποίο είχε περιληφθεί και το όνομά του, εξέφρασε ο πρώην βουλευτής Χανίων Χρήστος Μαρκογιαννάκης. Αν και το θέμα έχει λήξει νομικά, το Κινάλ επανήλθε τις προηγούμενες ημέρες, χωρίς να υπάρξει σύμφωνα με τον κύριο Μαρκογιαννάκη η αναμενόμενη αντίδραση από τη Νέα Δημοκρατία. Είχα την απέτηση από το κόμμα μου που τόσα χρόνια υπηρετώ, που ό,τι έκανα γύρω από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που ό,τι έκανα γύρω από τους Φοράι δεν ήταν προσωπική πολιτική, αλλά ήταν πολιτική της κυβέρνησης που υπηρετούσα, να βγει και να πει ότι όσον αφορά τον Μαρκογιαννάκη, το θέμα έχει λήξει προπολού. Την ώρα που το ρήγμα στις σχέσεις του Χρήστου Μαρκογιαννάκη με την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας έχει βαθύνει, ο ίδιος μίλησε σήμερα για επιλεκτική σιωπή του κόμματος σε ένα θέμα που θίγει τα στελέχη του και προσωπικά τον ίδιο. Θα έπρεπε να βγει. Διότι βάλλονται στελέχη της και μιλάω πάντα για τον εαυτό μου, να πει ότι εδώ κύριοι κάνετε αθλειότητα. Σιωπά και φαίνεται ότι επιλεκτικά προστατεύει εκείνος ο οποίος θέλει, εκτός και αν παιδιά έχω διαγραφή και δεν το ξέρω. Εάν είναι μυστική, κάποια μυστική διαγραφή μου και δεν είμαι πλέον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Αναφορικά με το πολιτικό του μέλλον και μετά τις εξελίξεις που αφορούν την υποψηφιότητά του στις επόμενες εκλογές, ο πρώην βουλευτής Χανίων δήλωσε για μια ακόμη φορά παρόν. Θα περιμένω, παρατάφτα εγώ είμαι εδώ να δώσω τη μάχη μαζί με όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μαζί μου. Βεβαίως, εάν μέχρι τέλος πάει εκεί η δουλειά, προφανώς και δεν είμαι της παροιμίας, φάξε μαγά μου για να γιάσω.